Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κολοκυθάκια τηγανιτά. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να έχετε τα πιο νόστιμα και τραγανά κολοκυθάκια που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχουμε 4-5 κολοκυθάκια. Μπορείτε να τα κόψετε με το χέρι. Μπορείτε να τα κόψετε με μαντολίνο, έτσι, εγώ σας δείχνω και τους δύο τρόπους. Θα πάρετε το μαντολίνο σας και θα κόψετε το κολοκυθάκι. Το πάχος του είναι αυτό, έτσι, μισό πόντου περίπου. Κόβουμε την άκρη εδώ, έτσι, και από εδώ. Θέλουμε να έχουν λίγο πάχος. Λοιπόν, κόψαμε τα κολοκυθάκια μας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να ρίξουμε αλάτι. Θα ανακατέψουμε λίγο ακόμα για να ξέρουμε ότι έχει πάει παντού. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού είναι καλό. Ωραία. Αφήνουμε στην άκρη τα κολοκυθάκια μας για ένα μισάωρο. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ταψάκι και θα βάλουμε 100 γραμμάρια καλαμποκάλευρο. Να ξέρετε ότι την τραγανότητα τη δίνει το καλαμποκάλευρο και το καλαμποκέλαιο. Εντάξει, αν δεν έχετε, μπορείτε στο λάδι να βάλετε και ηλιέλαιο. Λοιπόν, 100 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 200 γραμμάρια αλεύρι κίτρινο ζυμωτό, που είναι για ψωμί χωριάτικο, έτσι. Συνήθως οι συσκευασίες έχουν ένα καρβέλι απ' έξω. Θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι. Καπνιστή πάπρικα. Θυμάρι. Τα μπαχαρικά είναι προαιρετικά, δηλαδή ό,τι σας αρέσει σας βάζετε. Λίγη ρίγανη. Ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε καλά το αλεύρι και τα μπαχαρικά μας για να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Εντάξει. Τα κολοκυθάκια μας, αν δείτε, έχουν βγάλει μια σχετική υγρασία, έτσι. Αυτό μας φτάνει και μας περισσεύει για να μπορέσουμε να βάλουμε αλεύρι στα κολοκυθάκια μας. Σε ένα τηγάνι θα βάλετε σπορέλαιο. Το ιδανικό είναι να βάλετε καλαμποκέλαιο. Αν δεν έχετε, αναγκαστικά θα πάμε σε ηλιέλαιο. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας.
Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά. Δεν θέλουμε να τα κάψουμε, έτσι. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα κολοκυθάκια. Ανακατεύουμε λιγάκι. Να πάει παντού το μείγμα. Καλό είναι να μην βάλετε όλα τα κολοκυθάκια μαζί. Να κάνετε αυτό που σας δείχνω. Εντάξει, συνεχίζουμε. Και δεν θα βάλετε όλα τα κολοκυθάκια μέσα, θα βάλετε τόσα όσα είναι να τηγανίσετε. Χτυπάμε λιγάκι και βάζουμε. Έτσι, περιμένουμε λιγάκι, δεν έχει ζεσταθεί το λάδι, μόλις ζεσταθεί θα βάλω και τα υπόλοιπα. Θέλουμε ζεστό λάδι, αλλά όχι καυτό. Εγώ ανέβασα τώρα λίγο τη θερμοκρασία για να ξεκινήσει. Ωραία. Αφαίνουμε να τηγανιστούν καλά. Σε ένα ταψάκι έχω βάλει χαρτί κουζίνας. Χωρίς να γδέρνουμε τα κολοκυθάκια, απλά ανακατεύουμε. Μπορείτε και έτσι. Έτσι, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο να μην το κάνετε. Ωραία. Αφαίνουμε να τηγανιστούν περίπου για 4 με 5 λεπτά. Λοιπόν, η πρώτη φρουνιά βγήκε. Θα συνεχίσω εγώ με τις υπόλοιπες. Το αποτέλεσμα θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην μου ξεχνάτε να ανακατεύετε. Έτσι, είναι σημαντικό. Γιατί δεν θέλουμε να μας καούν από τη μία πλευρά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου. Να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!